Μας θλίβουν βέβαια, αλλά θα μας ατσαλώσουν. Και όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, μετά τη συναρπαστική εμπειρία πριν από λίγο καιρό να μιλήσω για πρώτη φορά στην Κεντρική Επιτροπή, του κόμματός μας, τώρα ξαναβρίσκομαι εδώ μπροστά σας, στο ανώτατο όργανο του κόμματός μας, και νιώθω συναισθήματα που πραγματικά είναι αδύνατο να περιγράψω με λόγια. Αριστερά, θα σας μιλήσω αριστερά, ταπεινά, ανθρώπινα, συντροφικά, δυναμικά, αγωνιστικά, ως... Όχι, σύντροφε, δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Γιατί δεν το αξίζει, σύντροφε. Δεν το αξίζει, σύντροφε. Γιατί του δώσαμε μια μοναδική ευκαιρία να γίνει πρόεδρος σε ένα αριστερό κόμμα το οποίο κυβέρνησε 4,5 χρόνια και είμαστε περήφανοι για αυτά τα 4,5 χρόνια στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Και αυτός τι έκανε, αυτός περιδιάβαινε τα κανάλια για να μας πει πόσο πλούσιος και ευτυχισμένος είναι. Δεν του αξίζει. Και μας ήρθε στην Κεντρική Επιτροπή να πει στους συντρόφους της Κεντρικής Επιτροπής ότι είναι κουκουλοφόροι, ότι το κόμμα μας έχει μαύρα ταμεία, ότι όλοι εμείς εδώ είμαστε της διαπλοκής, και εσείς, και εμείς είμαστε της διαπλοκής. Όχι, δεν του αξίζει, σύντροφε. Άσε με όμως να τελειώσω τον ταπεινό μου λόγο. Και από εκεί και πέρα κάνε ό,τι, σου έρθει στο κεφάλι. Άσε μας να πούμε τα λόγια που θέλουμε. Έλαβα λοιπόν την απόφαση να συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία χωρίς προσωπική φιλοδοξία. Βλέποντας την περιδίνηση, το πρόβλημα που βρισκόταν το κόμμα μας και η αριστερά, ήθελα να βοηθήσω, έχοντας κατά νου ότι κάποιοι άνθρωποι με ένα βιογραφικό το οποίο μπορεί να στηρίξει μια τέτοια υποψηφιότητα και με μια έξωθεν δημόσια καλή μαρτυρία, όπως είναι και όλοι οι άλλοι συνυποψήφοι μου, οι σύντροφοι, τους οποίους θαυμάζω, εκτιμώ βαθύτατα τον καθέναν για, και τους παραδέχομαι τον καθέναν για διαφορετικό λόγο, και πιστεύω ότι είναι και οι υπόλοιποι τρεις άξιοι για να γίνουν πρόεδροι, και θα τους υπηρετήσω όποιος και από τους τρεις πάρει την τελική ψήφο για να γίνει πρόεδρος, θα τον υπηρετήσω σαν, όπως μέχρι σήμερα έκανα στο ΣΥΡΙΖΑ, σαν απλός κοπηλάτης. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια αυτοκριτικής, γιατί πρέπει να υποθούν, αν μου επιτρέπετε, για το κόμμα. Χάσαμε την κυβέρνηση και σε παγκόσμια πρωτιά το 32 μίκραινε διαρκώς μέχρι να γίνει 17. Στη χώρα μας η σάτυρα ευτύχησε με τους 10 μικρούς μίτσους. Στο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχήσαμε, γιατί κάποιοι πρωτοκλασάτοι, και όχι μόνο, έκρυβαν μέσα τους και από ένα μικρό Αλέξη. Κάποιοι έφυγαν. Αν έχουν απομείνει κάποιοι, αν λέω, αν μείναμε κάποιοι με μικρό Αλέξη μέσα μας, παρακαλούνται να τον αφήνουν πέριξ της Κομουνδούρου στις παιδικές χαρές για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Αν. Ο Αλέξης είναι ένας. Και ευτυχώς είναι ακόμη νέος, τον έχουμε νέο, ακμαίο, στις επάλξεις της προόδου και του ριζοσπαστισμού.
Υπόθ είπαν και έπραξαν πολλά σε βάρος του Αλέξη, σε βάρος μας και σε συνδυασμό με την ανυπαρξία μας στα μέσα ενημέρωσης, γιατί μας το φυλάγαν. Το φυλάγαν στον Νίκο, σε όλους μας, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαινόταν το αντιπολιτευτικό, το πολύ σημαντικό αντιπολιτευτικό έργο που έκαναν οι βουλευτές μας, οι πρώην υπουργοί και οι βουλευτές μας, μαζί με όλο το αντισύριζα ακριβοπληρωμένο, αδρά ακριβοπληρωμένο από την κυβέρνηση και από τον ίδιο το Μητσοτάκη, ακριβοπληρωμένο αντισύριζα μέτωπο, έγινε ό,τι έγινε. Και όπως είχα ξαναπεί και επαναλαμβάνω, δεν ήμασταν πουθενά, δεν ήμασταν πουθενά για πολλά χρόνια. Και όπως λένε οι Αμερικάνοι επικοινωνιολόγοι, αν δεν είσαι στην τηλεόραση, δεν υπάρχεις. Σε ευχαριστώ, σύντροφε. Να έρθεις να σου δώσω αυτόγραφο, να βγάλουμε και φωτογραφία. Τελειώνοντας με την αυτοκριτική, θα πω ότι δεν αναγνωρίσαμε με γενναιότητα και λάθη και παραλήψεις. Αργήσαμε να ανασυγκροτηθούμε μετά την ήττα, να αναθεωρήσουμε και να βγάλουμε μπροστά καινούργιες πολιτικές ιδέες και καινούργια πρόσωπα. Επίσης, είναι αλήθεια ότι κανείς μας δεν υπερασπίστηκε με σθένος το τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελέστηκε στην πρώτη φορά αριστερά, αγαπητέ Πολάκη, το τεράστιο κοινωνικό έργο, σύντροφε Πολάκη. Είμαστε εδώ και προχωράμε. Όσο σε ό,τι αφορά στη δική μου θέση και τους σκοπούς μου, θέλω να προσφέρω, να βάλω πλάτη, να γυρίσει ο κόσμος κοντά μας. Ένας κόσμος που στην πραγματικότητα δεν μας εγκατέλειψε, σύμφωνα και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στην αποχή και περιμένουν να ομονοήσουμε, να σοβαρευτούμε και να εφαρμόσουμε το βασικό πρόγραμμα του κόμματός μας. Για την καλυτέρευση της ζωής του ελληνικού λαού, κόντρα στην νεοφιλελεύθερη οικονομική στην ελεύθερη οικονομία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έχει καταστήσει τον ελληνικό λαό φτωχό, φτωχότερο σε όλη την Ευρώπη, να ανταγωνίζεται σε φτώχεια και το πιο φτωχό από τους φτωχούς των Βαλκανίων. Έχουμε τη χειρότερη, την πιο ξεδιάντροπη, την πιο άσπλαχνη κυβέρνηση από την αντιπολίτευση και μετά. Εμείς λέμε άμεσα ότι θα συνεχίσουμε τις κοινωνικές δαπάνες της κυβέρνησης Τσίπρα για την υγεία, την οποία απαξιώνει ο επέσχυντος Γεωργιάδης, υπουργός Γεωργιάδης, με μηδενικό ΦΠΑ στα προϊόντα πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες. Και σε ό,τι αφορά την ενέργεια, κρατική παρέμβαση στη ΔΕΗ και δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και όσοι καταναλωτές μπορούν, κυρίως στην επαρχία, που είναι πιο εφικτό, έτσι ώστε να μειωθεί το ρεύμα στο 60 με 70%. Οπότε να έχουμε ενίσχυση του χαμηλού εισοδήματος, προστασία του περιβάλλοντος και η ζωή σε αυτή τη χώρα να γίνει επιτέλους ξανά μια ζωή γεμάτη αισιοδοξία για το αύριο, μια ζωή που οι νέοι θα μπορούν να γυρίσουν στον τόπο τους, να ευτυχήσουν και να κάνουν οικογένειες χωρίς το θανατηφόρο άγχος της επιβίωσης και να τους σκοτώνει και να τους διώχνει μακριά. Με μια δικαιοσύνη που θα βρίσκεται με διαφάνεια στο πλευρό του πολίτη, στο ύψος των περιστάσεων. Αγαπητοί σύντροφοι, με αυτές τις σκέψεις, με πολύ σεβασμό σε όλους σας και με εκτίμηση και έχοντας υπόψη μου την ιστορική ευθύνη απέναντι στο κόμμα μας, στην αριστερά, στις επερχόμενες γενιές και στην πατρίδα, σας ζητώ σαν ανώτατο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να εγκρίνετε την υποψηφιότητά μου. Σας ευχαριστώ.